Ήταν 4 Ιουλίου του 2004, όταν το ποδόσφαιρο έγινε αφορμή για όλους τους Έλληνες να βγούμε στον δρόμο και να πανηγυρίσουμε. Πολλοί από εμάς είχαμε την τύχη να ζήσουμε από κοντά αυτό το θαύμα της Πορτογαλίας. 15 χρόνια πέρασαν από τότε και θέλω να συναντήσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών αυτής της τεράστιας επιτυχίας για να κάνουμε μια αναβίωση αυτής της σπουδαίας ημέρας για τον ελληνικό αθλητισμό. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, πάμε 15 χρόνια πίσω και σου λέω 4 Ιουλίου 2004. Τι σου έρχεται, η πρώτη εικόνα, είναι πάρα πολλές, το καταλαβαίνω, η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς αυτήν την ημερομηνία. Είναι μια ημερομηνία η οποία πραγματικά όλους μας έχει σημαδέψει και όλους τους Έλληνες θα έλεγα, πόσο μάλλον εμάς που συμμετείχαμε σε αυτό. Αυτό που έχω δηλώσει και που θυμάμαι πάντα όταν σκέφτομαι 4 Ιουλίου είναι το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή, του Μέρκ. Παρακαλούσα, τον έβλεπα μέσα στα μάτια, ήμουνα κάπου αριστερά στο κέντρο, λίγο πιο πίσω προς την άμυνά μας, έτσι να είμαι προσεκτικός, και παρακαλούσα πραγματικά, τον έβλεπα μέσα στα μάτια και έλεγα, πότε σφύριξε, σε παρακαλώ πολύ, βάλε λίγο δύναμη στο στόμα σου και σφύριξε, να ακούσω αυτό το σφύριγμα. Ήταν τέλεια αυτή η στιγμή που συνέβη τελικά και πανηγυρίζαμε όλοι. Η δεύτερη είναι αμέσως μετά, που νιώθω ότι πραγματικά έχει συμβεί το ανεπανάληπτο. Είναι όλοι οι άνθρωποι δικοί μας στην εξέδρα. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι ανησύχησα για τον πατέρα μου. Γιατί ήταν τόσο έντονη συγκίνηση που θα ένιωθαν. Και τώρα μια μάνα και ένας πατέρας να βλέπει το γιο του σε αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή με ανησύχησε. Λέω, κάτσε, κάτι θα συμβεί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε ταπεινοί, είναι ήρεμα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την ώρα προσπάθησα να σε ταπεινώσει ακόμη και εκείνη τη στιγμή. Είναι δύσκολο. Αλλά, ναι. Αλλά σε πάει μπροστά η ταπεινότητα, νομίζω, σε πολλά πράγματα. Από τότε μέχρι τώρα, Τάκη, τι καλό πιστεύεις ότι έκανε αυτή η επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο εν γέννη? Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτή την επιτυχία η εθνική ομάδα μπόρεσε και κρατήθηκε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Για μια δεκαετία, μέχρι το 2014 που πήγαμε στο Μουντιάλ με τον Φερνάντο Σάντος και πετύχαμε να περάσουμε και παρατρίχα να πάμε στους 8 για ένα πέναλτι. Νομίζω ότι είναι τρομερή επιτυχία για την εθνική ομάδα να κρατιέται σε τόσες πολύ μεγάλες διοργανώσεις και να είναι παρούσα. Από τότε και μετά χάθηκε αυτή η χημεία που πρέπει να υπάρξει στην εθνική ομάδα. Έχει πολύ συζητηθεί. Να μην σταθώ κι εγώ σε αυτό. Mm-hmm. Έχει χαθεί αυτή η χημεία. Εύχομαι να την ξαναβρούμε. Και εύχομαι γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι του 4 μέσα αυτή τη στιγμή στην ομάδα, όπως ο Άγγελος ο Μπασινάς και ο Σέρος ο Γιαννακόπουλος, και πραγματικά είμαστε μαζί τους και ευχόμαστε να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα υπάρχει και να πάει η ομάδα ψηλά. Εκείνη την ημέρα και εκείνη την περίοδο μάλλον που ζήσαμε όλοι, ήταν σημαδιακή, γιατί από εκεί και πέρα όλο και περισσότερα παιδιά ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο. Ήταν το πιο λαοφιλές άθλημα, ωστόσο όλο και περισσότερα παιδιά ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο. Όλο και περισσότερα τέτοια όμορφα γηπεδάκια φτιάχτηκαν σε κάθε γειτονιά. Θεωρείς ότι και εσείς από τη μεριά σας ως αθλητές του 2004 τότε που ήσασταν και είσαστε οι ήρωές μας, αξιοποίησατε όσο θα έπρεπε αυτή την επιτυχία για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία μπορούμε να την χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες. Καταρχάς πιστεύω ότι από τη στιγμή της επίτευξης της επιτυχίας έγινε αυτό που είπες. Πάλι τα παιδιά, τα νέα παιδιά ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο με πολύ ωραίο τρόπο, με διάθεση και ενέργεια να μοιάσουν στο Χαριστέα, στο Μπασινά, στον Καραγκούνι, στο Σεϊταρίδη. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την πλευρά μας. Από την άλλη, σίγουρα εμείς είχαμε μείνει, είμαστε παιδιά του 87 του μπάσκετ, και τότε γι' αυτό θεωρώ ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι να ξαναπάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, που είναι το λαοφιλές άθλημα στη χώρα μας. Από την άλλη, ναι, πρέπει να παραδεχτώ ότι έχουμε και εμείς ευθύνη στο ότι δεν αξιοποιήθηκαν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ συνέχεια και δεν μπορούμε, εμείς το συζητάμε πολλές φορές τα παιδιά στην ομάδα του 4, γιατί ακόμα παιδιά λεγόμαστε μεταξύ μας. Αν και έχουμε 40, φεύγα όλοι. Το λέμε ότι ναι, όντως δεν μας αξιοποίησαν όπως θέλαμε και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πήγε μπροστά μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία, και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης και γι' αυτό ελπίζω όλοι μας να ενεργοποιηθούμε και να κάνουμε πράγματα που να έστω και τώρα, δεν είναι αργά, mm-hmm. Χριστίνα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα να βοηθήσουμε το άθλημα και την παιδεία του αθλήματος.
τελευταίο διάστημα γίνονται αρκετές ενέργειες από εσάς, από τους Legends. Αύριο θα γίνει ένας πολύ ωραίος αγώνας. Η αναβίωση του τελικού με την, με την Πορτογαλία. Με τους ίδιους παίκτες, πλην του Κριστιάνου Ρονάλντο, νομίζω θα είναι. Τυχώς που δεν ήρθε. Σκέφτεσαι πάλι να ξαναζήσεις αυτό το corner βασινά και κεφαλιά χαριστεά. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Και να μην το ζήσω τώρα, το ζήσα. Δεν πειράζει, το αυριανό αποτέλεσμα δεν παίζει ρόλο. Αύριο συναντιόμαστε για τα παιδιά, αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Για αυτούς που δεν είδαν τον τελικό ζωντανά να τον δουν, να έρθουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν από κοντά. Στη Ριζούπολη, στο Γιώργος Καμάρας, 10 παρατέταρτο, να ευχαριστηθούν τους ανθρώπους αυτούς που έβγαλαν τους γονείς τους στους δρόμους, γιατί κάποια ήταν αγέννητα παιδάκια. Ευκαιρία λοιπόν να πάρετε τα παιδιά σας, πάρετε τα και ελάτε στο γήπεδο, να μας δείτε, να δείτε τους Πορτογάλους, τους οποίους τους προσκυνώ πραγματικά. Γιατί είναι μια ομάδα. Εσύ λοιπόν, τους έχεις ζήσει τώρα. Ναι, κοιτάξτε την νοοτροπία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ζήσαν την απόλυτη. Και με στη χώρα τους. Να πω ταπεινώση, να πω στενοχώρια, να πω πικρία. Μέσα στη χώρα τους δύο φορές από την Ελλάδα έχασαν. Μια χώρα η οποία δεν είναι η καλύτερη, δεν έχει την καλύτερη ιστορία. Μέχρι τότε στο ποδόσφαιρο δεν είχε. Οπότε κοίταξε τους πώς αποδέχτηκαν την πρότασή μας. Έχουν έρθει εδώ σύσσωμοι, είναι πολύ ευτυχισμένοι και πολύ χαρούμενοι. Χαίρομαι που αφού έφυγες από το ποδόσφαιρο παρέμεινες σε αυτό και πρόσφερες σε διαφορετικό μεταρρύζι και στην εθνική ομάδα και στα πιτσιρίκια. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα όραμα σε αυτό που πραγματικά αγαπά. Μου δόθηκε ευκαιρία. Ξέρεις, λέω και ακόμα και στις κόρες μου, αλλά και στα παιδιά που είμαστε τώρα στην Ακαδημία. Παιδιά, κάθε ευκαιρία που σας έρχεται θα την αρπάζετε. Δεν θα λέτε ότι εντάξει, μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο. Αρπάχτε τη. Θα σας δοθεί μετά και άλλη ευκαιρία, αλλά αρπάχτε την ευκαιρία που σας δίνεται. Βασικό πολύ αυτό. Ότι θες να μεταλαμπαδεύσεις και όλο αυτό το πράγμα που έχεις. Και έχουμε υποχρέωση, ξέρεις, τα παιδιά. Μας κοιτάνε με τα ματάκια τους. Δηλαδή πρέπει κάτι να τους πούμε. Δεν μπορούμε να τους λέμε, α, εμείς βάλαμε εκείνο τον γκολ ή κάναμε εκείνη την ενέργεια. Πρέπει να δείξουμε πώς το κάναμε. Και πώς μπορούν να το κάνουν και τα ίδια. Ποια είναι η διαδικασία λοιπόν για να το κάνουν και τα ίδια. Τα παιδάκια αυτά που σας κοιτάνε με τα ματάκια στην εθνική ομάδα τώρα των ανδρών. Ναι. Που έχουν το ταλέντο. Γιατί το έχουν. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ναι. Θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις μεγάλες οργανώσεις. Άμεσα βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα μπορέσει να. Εγώ βλέπω ότι σίγουρα υπάρχει προσπάθεια. Προσπαθούν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθούν να επιστρέψουν. Όλοι. Όμως. Για να γίνει αυτό, τελικά πρέπει να υπάρχει μόνο στην κορυφή, να υπάρχει μόνο ένα ζητούμενο. Το καλό της εθνικής ομάδας. Ναι. Να αφήσουν όλοι τα προσωπικά τους στην άκρη, τα οπαδικά, τα ομαδικά. Πρέπει όλοι να έχουν αυτό στο μυαλό τους. Η εθνική είναι πάνω από όλους και όλα. Αποφάσισες στο τελευταίο διάστημα λοιπόν να μπεις και σε έναν άλλο στίβο αγωνιστικό. Στίβο, ναι. Αυτή τη φορά αποφάσισες να πολιτευτείς. Είναι ένα άθλημα το οποίο και αυτό. Εμπεριέχει ομαδικότητα, εμπεριέχει συλλογικότητα, εμπεριέχει όραμα, εμπεριέχει στόχο και εμπεριέχει και πλάνο. Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να το. Όπως τα είπες ακριβώς. Πώς πήρες καταρχάς αυτή την απόφαση. Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι σου απάντησα λίγο πριν. Μου δόθηκε ευκαιρία. Σου δόθηκε. Προφανώς για να μου προτείνουν κάποια πράγματα, κάτι βλέπουν οι άλλοι. Ρε, ναι. Κάτι καλό έχω. Απ' την άλλη, επειδή προσπαθώ καθημερινά, θεωρώ ότι βελτιώνομαι και καθημερινά, προοδεύω, εξελίσσομαι. Το να κάνω τώρα μια τέτοια κίνηση δεν είναι μια κίνηση και το έχω αποδείξει μέχρι τώρα στην πορεία μου, την οποία δεν σκέφτηκα. Παρορμητική, δεν είναι βάση παρόρμησης. Ακριβώς. Το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά, δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση μου. Όμως τώρα είμαι 100% πεπισμένος ότι έχω πάρει τη σωστή απόφαση. Ισχύουν όλα αυτά που είπες και στην πολιτική. Δεν είμαι γνώστης όμως του αντικειμένου και δεν θα μιλήσω περαιτέρω γιατί πρέπει να δούμε τα μάτια μου, όλα αυτά που ακούν τα αυτιά μου. Απ' την άλλη, επειδή γνωρίζω και γνωρίζει και ο κόσμος το δικό μου προφίλ τόσα χρόνια. Την αλήθεια μου λέω. Αυτό που νιώθω είναι ότι θέλω να προσφέρω. Θέλω να ανταποδώσω και την αγάπη του κόσμου. Από την άλλη, Χριστίνα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι γνώστης το τι συμβαίνει στη χώρα μας, τα άλλα ζητήματα. Όμως δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω. Δεν είμαι ειδικός για να συμμετέχω σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αλλά ότι με απασχολούν πράγματα που απασχολούν τους απλούς ανθρώπους και με στενοχωρούν και με θυμώνουν κάποιες φορές, αυτό είναι λογικό. Και εμείς, αν συζητήσουμε τώρα πέρα από την κάμερα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Από τη στιγμή λοιπόν που μου δίνεται ευκαιρία, που μου προτάθηκε από τον Πρόεδρο να κάνω αυτό, θα το είχα μετανιώσει αν δεν προχώρησα σε αυτό. Δεν θα ήμουν εγώ αυτός που θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω λοιπόν. Αν πάνε όλα καλά λοιπόν, σε λίγες ημέρες, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία βέβαια, και ήταν στο χέρι σου να αλλάξεις κάτι την επόμενη μέρα, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζες και θα έλεγες αυτό θέλω να γίνει έτσι. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι
επειδή έχω ζήσει με γονείς και παιδιά, είναι να καλύψω τις αγωνίες τους, που είναι τα παιδιά τους να συνδυάζουν το σχολείο με τον αθλητισμό. Να μπορούν να μην επιλέγουν ένα από τα δύο, να μπορούν να τα κάνουν και τα δύο με έναν τρόπο τέτοιο. Θέλει λοιπόν συνδυασμό της παιδείας με τον αθλητισμό. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να μπορέσεις να φτιάξεις όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και συνθήκες γίνονται για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να ξαναζήσουμε ένα θαύμα. Αυτό σου εύχομαι. Θα ήταν πολύ ωραίο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ.